Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Πρώτη φορά γίνεται στην Πρέβεζα αυτό, κύριε Λιόλιες, δεν είναι? Συνέρχεται σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο για να διορθώσω τη Δευτέρα. Έχει ο μήνας. Δευτέρα, έχετε 28 του μήνα. Ώρα μία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Πρέβεζα. Για πείτε μας λίγο. Συνεδριάζομαι αλαχού της Ελλάδας κατά το καταστατικό μας, το μήνας, δύο μήνες μια φορά και ανάλογα τις τρέχουσες ανάγκες και προβλήματα των κτηνοτρόφων σε όλη την Ελλάδα. Έδρα εμείς έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα βέβαια, στη Θεσσαλονίκη. Όπως συνεδριάζουμε στη Βέρεια πολλές φορές, στην Κοζάνη, στη Λάρισα, στην Αθήνα κλπ. Και στη Δράμα. Λοιπόν, μία από αυτές τις πόλεις έτσι για να δοθεί και διάσταση εδώ στη Βορειοδυτική Ελλάδα ήταν το θέμα των γενικά των προβλημάτων της κτηνοτροφίας και θεωρήσαμε σωστό να γίνει στην Πρέβεζα. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στα προβλήματα λοιπόν. Τα προβλήματα, κοιτάξτε, κανένας κλάδος δεν είχε απαλλαχθεί από αυτά. Μάλλον χειροτερεύουν τα πράγματα. Τώρα χωρίς καταστροφολογίες και τέτοια είμαστε σε πάρα πολύ δεινή και δύσκολη θέση. Οριακή θα έλεγε κανένας προς τη, με βουτιά προς, το, προς τον γκρεμό. Έτσι. Και χωρίς καταστροφολογίες, χωρίς περνάει δύσκολα ο κόσμος. Δεν πήρε τις επιδοτήσεις του. Πρόβλημα που υπάρχει με τα φορολογικά μας θα προκύψουν. Βοσκοτόπια. Σοβαρό πρόβλημα με τα βοσκοτόπια, με τις επιδοτήσεις κατ' επέκταση που αυτές κόβονται κατά περίεργο τρόπο και δεν ξέρω τι ρόλο παίξαν. Βεβαίως έχει γίνει μια προσπάθεια τελευταία με τις περιφέρειες μαζί που συγκροτήκαμε σε ένα σώμα, σε μια επιτροπή εγωνομοδότησης και διευκρίνησης των εκτάσεων των βοσκοτόπων. Με τις περιφέρειες μαζί, προείστατο ο πρόεδρος των περιφερειαρχών, ο κύριος Αγοραστός από Λάρισα και σχεδόν όλοι οι περιφερειάρχες έλαβαν χώρα στη σύσκεψη αυτή. Μαζί και, και οι δύο κορυφαίες κτηνοτροφικές οργανώσεις, η ΠΕΚ και η ΣΕΚ. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα αφορά τα βοσκοτόπια και τις επιδοτήσεις. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα. Πάρα πολύ σοβαρό. Έχετε γνώση ο κόσμος. Αφορά τις πληρωμές που γίνονται από κάποιες βιομηχανίες που δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, δεν πληρώνεται ο κόσμος όπως πρέπει και αυτοί δεν έχουν, που δεν μπορούν να πληρώσουν τους προμηθευτές και ξέρεις, ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρεται. Μετά την επόμενη χρονιά εμείς τι θα κάνουμε? Εμείς στηριζόμασταν σε αυτή την πορεία που είχαμε μέχρι τώρα. Στηριζόμασταν και λέγαμε μόλις πάρουμε τις επιδοτήσεις, μόλις πάρουμε πληρωθούμε από το γάλα, από τα κρέατα κλπ. Τα πληρώσαμε και εσάς. Βλέπετε τα πράγματα δυσκόλευσαν. Τα λεφτά οι προμηθευτές τα ζητάνε μπροστά με ό,τι σε αυτό συνεπάγεται. Επίσης, τα φορολογικά μας. Και όπως και τα συνταξιοδοτικά μας. Εάν πραγματικά προκύψει αυτό το πράγμα που είναι υποαίρεση ακόμα βέβαια και το κουβεντιάζουμε τα ισοδύναμα και δεν ξέρω ότι εγώ τι να σας πω, είμαι ένας από αυτούς τους Έλληνες που βέβαια δεν χάνω την ελπίδα μου αλλά τελευταία δεν ξέρω αν δεν έχουμε που να κουμπίσουμε και να στηριχτούμε και εμείς από τον τρόπο. Λοιπόν, εάν πραγματικά τα φορολογικά είναι αυτά που έχουν εξαγγελθεί, μην περιμένουμε να υπάρχει πρωτογενής τομέα στη χώρα. Και δυστυχώς κατά αυτόν τον τρόπο και διαλύεται ο παραγωγικός ιστός της χώρας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που όλα είναι αρνητικά πέραν από εκεί. Εάν πραγματικά δεν το δουν σοβαρά, δεν αντισταθούν αυτοί οι κρατούντες σήμερα, πάψουν να λένε ναι σε όλα. Αν δεν πάψουν να λένε, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, και ότι τα προβλήματα
θα μας τα λύσουν όλα οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι και οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Και μήνυμα θα στείλουμε στην πολιτεία και στην κυβέρνηση, στήριξη για την καλύτερη διαπραγμάτευση. Εάν αυτό δεν γίνει, τι να πω, από εκεί και πέρα οι δρόμοι, παρόλα που εγώ είμαι μιας ηλικίας άνθρωπος, λέω ότι οι κοινωνίες ό,τι κι αν απέκτησαν ή κέρδισαν, τα διεκδίκησαν όταν ήταν στο πεζοδρόμιο και διεκδικούσαν, όχι όταν διαχείριζαν μαζί το σύστημα. Κόμματα και κυβερνήσεις υποτίθεται προοδευτικές, όταν διαχειρίζονταν το σύστημα ποτέ δεν έφεραν τα αποθητά αποτελέσματα. Απέναντίας, όταν ήταν απέναντι στο σύστημα και το παλεύαν, τότε βλέπαν κάτι, εν πάση περιπτώσει, κάτι κέρδιζαν. Λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά τώρα είναι χειροπιαστό πλέον για εμένα, γιατί εγώ έχω ζήσει ούκο λίγα πράγματα. Εάν δεν ζούσε ακόμη ο Μανώλης Ουγλιάζος, θα έλεγα είμαι ιστορικός τέλεχος των δρόμενων στα κοινωνικά γίγνεσθε. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι, και αν πραγματικά υπάρχει φιλότιμος αυτούς που έχουν τις τύχες στα χέρια μας σήμερα, ας κάτσουν να ασχοληθούν σοβαρά. Κύριε Λιόλη, μας περιγράφεται μια πολύ άσχημη κατάσταση η οποία θα έρθει για την κτηνοτροφία, για τον πρωτογενή τομέα γενικότερα, σε περίπτωση που περάσει. Επιηγός. Σε περίπτωση που αυτά τα φορολογικά μέτρα και τα υπόλοιπα που προβλέπονται για την πρωτογενή τομέα δεν βρεθούν ισοδύναμα. Έχετε σκοπό εσείς να κάνετε κάποιες κινητοποιήσεις, να οργανωθείτε κάπως? Δεν ξέρω πώς το σκέφτεστε σαν σωματείο. Δεν έχουμε κι άλλες επιλογές. Θα πούμε, θα παραδοθούμε ανεφόρων και θα πούμε. Άλλοι θα ζητιανεύουμε, άλλοι θα κλέβουμε, άλλοι θα σκοτώνουμε. Εκεί θα καταντήσει ο κόσμος. Δυστυχώς. Εκεί μας πάνε. Δεν το βλέπετε. Οπότε φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να οργανώσετε στην ουσία αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι των κινητοποιήσεων. Το κομμάτι των κινητοποιήσεων είναι, μακάρι να μην φτάναμε, γιατί δεν είναι αδυναμία ή μείον του υποστρώματός μας. Θέλουμε συνέχεια να βγαίνουμε στον δρόμο, γιατί ξέρετε αραιά και πού βγαίνουμε τον τελευταίο καιρό. Επίκως σας τα έδωσα έτσι τα προβλήματα που έχει η αγροτιά και η κτηνοτροφία. Επίκως σας λέω, πραγματικά. Γιατί εάν, για παράδειγμα, φτάσουν η ασφαλιστική εισφορά εκεί που μεθοδεύουν αυτοί σχεδόν στα 200 ευρώ το μήνα, καταλαβαίνετε τι έγινε, έγινε σε μια οικογένεια που είναι 2 και 3 αγρότες. Εγώ είμαι 65 χρόνια. Σε 1,5 χρόνο λέω να μπω σε σύνταξη. Έχω αδυναμία να πληρώσω την τελευταία δόση. Έχω αδυναμία με τα 800 τόσα ευρώ το χρόνο. Πόσο μάλλον με τα 2,5 χιλιάρια θα τα πληρώσω? Για πείτε μου. Αυτή είναι η κατάσταση. Άσε με το 23% και 26%, το 26% προκαταβολές για το φόρο εισοδήματος. Από πού θα βγουν αυτά τα πράγματα? Πού θα βρεθούν? Δεν ζούμε σε αυτή την κατάσταση? Δεν θέλουμε να ζήσουμε? Έρχεται η ώρα να μην έχουμε ένα δεκάρικο να δώσουμε στα εγγόνια μας, που λέει ο λόγος? Δεν τα βλέπουν αυτά τα πράγματα που πάνε? Και μας μιλάνε τώρα για, δεν ξέρω. Εγώ βέβαια δεν είμαι από τους ανθρώπους τους απεσιόδοξους, αλλά εάν ξεσηκωθεί ο λαός για να τους δώσει να καταλάβω ότι εδώ αυτός ο λαός με την κουλτούρα του και με την περηφάνεια του αντιστέκεται σε αυτή τη λέλαπα, που δυστυχώς δεν θέλω να χρεώσω την κυβέρνηση εγώ σε αυτήν την κατάσταση, αλλά δυστυχώς αυτοί που μας τα επιβάλλουν, πρέπει η κυβέρνηση να έχει και ένα εργαλείο τέτοιο που να πει εδώ ότι ο λαός εδώ στη χώρα μου λιμοκτονεί και έχει φτάσει στα όρια του, στα όρια της φτώχειας. Έφτασε ο κόσμος να παίρνει φαγητό και συσίτια στα καζάνια, και πού είμαστε ακόμα? Και πού είμαστε ακόμα? Μάλιστα. Μια τέτοια κατάσταση έχω να σας περιγράψω, σας περιγράψα.
Λυπάμαι ειλικρινά δηλαδή που φτάσανε εκεί τα πράγματα. Βεβαίως έχουν ευθύνη οι κρατούντες και ευθύνη έχουμε και εμείς ακόμα και μας πέφτει μερίδιο ευθύνης που περιμένουμε από τον καναπέ για να κερδίσουμε. Ο καναπές δεν δίνει τίποτα άλλο, το καταλάβαμε αυτό το πράγμα. Κόβονται, οι αγρότες έχουν μια σύνταξη, οι κτηνοτρόφικοι αγρότες έχουν μια σύνταξη που εν πάση περιπτώσει είναι στα όρια της προσβολής της ανθρώπινας αξιοπρέπειας. Mm. Τι κόβεις από εκεί τώρα, τι πας να κόψεις, δεν κατάλαβα. Για η γυναίκα μείνει σε αγροτική σύνταξη. Τι πάνε να τις κόψουν, να τις φέρουν στα 300 τόσα ευρώ και τι θα γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, με όλα αυτά, έτσι όπως τα περιέγραψα και επίκως σας λέω, αν μπείτε μέσα στην ψυχή και στην ψυχοσύνθεση αυτού του κόσμου τώρα, δεν έχει τι να κάνει ο κόσμος. Έχει μια ελπίδα, τότε θα διαπραγματιστεί, θα βρεθούν ισοδύναμα, αλλά αν δεν υπάρχει πίεση από το, τη βάση, από τον κόσμο, από τους επαγγελματίες, από το λαό να το πω έτσι, προς την κυβέρνηση και η κυβέρνηση να το έχει ως όπλο καλύτερες και μεγαλύτερες δυνατές διαπραγμάτευσης, δεν μπορεί να εισακουστούμε. Και αυτό είναι μήνυμα προς όλους μας, και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Μάλιστα. Κύριε Γιώλη, να σας ευχαριστήσουμε αυτή την συζήτηση που είχαμε. Όπως είπαμε, τη Δευτέρα θα έχετε και το... Και εγώ για την φιλοξενία. Ευχαριστούμε. Και ευχαριστώ που ο σταθμός σας, το ραδιόφωνο σας, πάντα στήριζε τις προσπάθειες του αγροτικού κόσμου και γενικά του αγροτικού κοινού. Άλλη μόνο. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Έλα, γεια.